Τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου δεν έδινε καμία πιθανότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει το νόμο αντισυνταγματικό. Επειδή δεν έχουμε κράτος δικαίου, οδηγούμαστε σε κράτος δικαστών και καταλήγουμε τελικά να μην έχουμε κράτος. Επιτέλους, να καταλάβει το λάθος και να το διορθώσει άμεσα, πολιτικά, γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη πρέπει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και να αποκρούσει όλες αυτές τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο την προημερησία συζήτηση στη Βουλή, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα με θέμα τη διαπλοκή. Τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου δεν έδινε καμία πιθανότητα στους Βούλιο της Επικρατείας να βγάλει το νόμο αντισυνταγματικό. Επειδή δεν έχουμε κράτος δικαίου, οδηγούμαστε σε κράτος δικαστών και καταλήγουμε τελικά να μην έχουμε κράτος. Επιτέλους, να καταλάβει το λάθος και να το διορθώσει άμεσα, πολιτικά, γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη πρέπει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και να αποκρούσει όλες αυτές τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο την προημερησία συζήτηση στη Βουλή, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα με θέμα τη διαπλοκή.